Ε, θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Νίκο Βασιλάκο πραγματογνώμονα σε θέματα διαδικτύου που είναι κοντά μα στο στούντιο. Καλώ ήρθατε. Γεια σα και από μένα και μεγάλη μου χαρά που είμαι ξανά εδώ. Ευχαριστούμε. Η πώς ομάδα σα είναι εκπληκτική, κυρία Στεφανίδου. Μιλάμε για επαγγελματισμό και δημοσιογραφία που δεν υπάρχει αλλού. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, να πούμε ότι θα ήθελα να δώσω το λόγο στον α, καλεσμένο μας, α, ε, στον κύριο Βασιλάκο. Να δούμε, σε αυτή την εφαρμογή γνωριμιών, να την αποκαλέσω, ναι. που έχει έτσι και μία προστασία, ο, που κανείς δεν χρειάζεται να δημιουργήσει κάποιο προφίλ, να δώσει έτσι, στοιχεία. Ναι. Ε, Πώ μπορεί κανεί να λειτουργήσει μέσα από αυτήν, όπω λειτουργήσε ο κατηγορούμενο, ναι. ε, και τι προστασία κακό εννοούμενη προσφέρει σε κάποιον ο οποίο έχει κακή πρόθεση. Ε, γενικά, να ξεκινήσουμε ότι οι υποθέσει ανηλίκων είναι οι χειρότερε που αντιμετωπίζουμε στο ηλεκτρονικό έγκλημα και στο συμβατικό έγκλημα. Αυτή η εφαρμογή συγκεκριμένη, η Blind Chat. Mm. Δίνει μία δυνατότητα mm. η οποία αν θέλετε τη γνώμη μου είναι στο όριο της νομιμότητας. Δίνει τη δυνατότητα της ανονιμίας, της απόλυτης και πλήρους ανονιμίας. Mm. Απόλυτη και πλήρη ανονιμία είχαμε όσοι θυμόμαστε mm. στις τηλεφωνικές φάρσες Τη εποχή Πασόκ 1980-1990. Όταν λοιπόν έπαιρνε κάποιο και εκβίαζε και ήταν βιαστή και έλεγε: Είμαι με τη γυναίκα σου, είμαι με τον άντρα σου, mm. δεν μπορούσαμε να κάνουμε διασταύρωση. Όταν έχουμε ανωνυμία στο ίντερνετ, mm. είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα. Και γι' αυτό, επειδή και εγώ ως προσωπικότητα που κινούμε και βγαίνω, mm. και εσείς κυρία Στεφανίδου έχετε πέσει θύμα αυτής της ανωνυμία στο mm. ίντερνετ, mm. και έχουμε πάει επανειλημμένος ah, κι εγώ no, no, no. κι εσεί. βγαίνει ο κάθε πικραμένο ναι. και λέει για σένα το οτιδήποτε. Και σαν... μας είναι λοιπόν ναι, ναι. ο προϊστάμενος τη της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ο κύριος Παπακώστας, ότι παιδιά, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα και είναι δεμένα τα χέρια μου, γιατί αυτό το οποίο σας επισυνάπτουν ή συμβαίνει, είναι στα όρια της συκοφαντικής δυσφήμισης. Και να που η συκοφαντική δυσφήμιση έρχεται, γιγαντώνεται, με το πέπλο της ανωνυμίας Μας. και φτάνει πάμε, σε ένα site πάμε σε αυτό να τώρα, γίνει Πάμε το, όμως, το στο μελίσι μαζεύει τη μέλισσα. Πάμε, Μα... πάμε στην υπόθεση. Σε αυτήν λοιπόν την dating εφαρμογή, ναι. Έτσι. Τι κάνει, Βάζει ένα mail και ένα nickname, Ακόμα με ένα ψευδόνιμο. Τίποτα, ούτε καν mail. Ούτε καν. Τίποτα. Τι βάζει ένα ψευδόνιμο. Ένα ψευδόνιμο βάζει, γιατί σου δίνει την Και μπαίνει μέσα σε ένα περιβάλλον που. Πώς... Πώ δηλαδή γίνεται αυτό το αλυσβερίσι, Αυτή Αυτή την ψευδόνιο. εφαρμογή αναλύσαμε με δύο πανεπιστημιακού καθηγητέ, ναι. γλωσσολόγου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Γιώργο Το Μαρκόπουλο και το Γιώργο Πώς Το Βαλέσσα. Πώ γίνεται αυτό το αλυσβερίσι. Δηλαδή, μπήκε αυτό συγκεκριμένα Μπαίνεις να, να πω. Στα... Μπήκε αυ... και αυτό εδώ που βλέπουμε. Αυτό ναι. εδώ ο κατηγορούμενο, πατέρα τριών πόση παιδιών. Πόση ώρα κορυξιών, έχει για να μπει. Και μπαίνει και ο άλλο, ο βασικό. Θα σα πω. Που έχει το θράσο να λέει ο μύχο ότι είχε και με τη θέληση του μωρού σεξουαλική επαφή. Και προσέξτε, λοιπόν, εκεί υπάρχει ένα πολύ λεπτό σημείο του αν είναι κακούργημα ή όχι. Θα γιος. ήθελα λοιπόν εκεί να μου πείτε πώ. Δηλαδή μπήκαν, βάλανε κάποιο ψευδόνυμο. Μπαίνουν ναι, στην τίποτα. εφαρμογή. Και μετά. Ένα πώς, ένα, ένα αρκουδάκι. Ένα αρκουδάκι. Ωραία, Ωραία. μπαίνει με το αρκουδάκι. Ωραία. Εντάξει. Μπαίνω μέσα. Ε, αφού έχει μπει με το αρκουδάκι, τι γράφει για να βρει. Πόση βρεις, ας πούμε, ώρα περιμένω για να συνδεθώ με το θύμα. Πόση ώρα περιμένω. Μπορεί και 15 λεπτά και 17 λεπτά και 20 λεπτά. Τι σε συνδέει με αυτό το θύμα. Η εφαρμογή, αν δεν έχει πληρωμένη συνδρομή. Ναι. Που είναι 15 με 25 ευρώ, μπορεί και την ημέρα, ανάλογα ναι. με το τι παίρνει ναι. στην εφαρμογή ποια Σε συνδέει με κάποιο θύμα, λέτε. Και... Σε, σε συνδέει με, με το, Βέβαια, με αυτό που σε συνδέει, μέσα στα 15 λεπτά, ναι. είναι κάποιο στοιχείο σε ένα προφίλ που έχει διαλέξει, γιατί έχει βάλει αν ψάχνει άνδρα ή γυναίκα. Και στην δηλαδή, επόμενη. Δηλαδή, μπορεί κίνηση... να βγάλει ότι ψάχνει παιδί. Μπορεί να βάλει άνδρα ή γυναίκα, όχι παιδί. Αλλά εγώ σα λέω, από τι πρώτε απαντήσει μπορεί να καταλάβει. Άρα μπαίνει μέσα φανίλει, σε παιδί. αυτή την τυφλή εφαρμογή και βάζει ψάχνω άντρα ή γυναίκα. Που υπάρχουν ανήλικα. Γιατί υπάρχουν ανήλικα, γιατί υπάρχει ανωνυμία. Υπάρχουν. Ως, το... άμα, άμα δεν έχω επωνυμία, κυρία Στεφανίδου, πώ αλλιέξω την. Βάζει, εν πάση περιπτώσει, ψάχνω άντρα ή γυναίκα. Ναι. Και πώ αλλιεύουν τα ανήλικα, πώ βρίσκουν ότι είναι η γυναίκα. Από τον τρόπο που μιλάνε, δεν εχω επωνυμια κυρια στεφανιδου πω αλλιεξω την βαζει σε παση περιπτωσει ψαχνω αντρα η γυναικα και πω αλεύουν τα ανηλικα πω βρισκουν απο τον τρόπο που απαντά απέναντι με που ξεκινά το διάλογο ένα ενήλικο μπορεί να καταλάβει αν απέναντί του έχει ανήλικο. Γιατί, Γιατί ο ανήλικο ξεκινάει. Για. Yeah. Σε, σε συνδέουν με κάποιο τυχαίο. Τυχαίο. Δεν βάζει ούτε ηλικία ούτε τίποτα. Δηλαδή, αρχίζει και μιλά με κάποιον που ενδεχομένω θέλει να κάνει dating, που Ούνεσαι, δεν ξέρει τι είναι αυτό. Δηλαδή, σου λένε, μίλα με αυτόν. Παιδιά σε διάλειμμα σχολείου κάνανε αυτό το παιχνίδι. Παιδιά, σε διάλειμμα, <σχολείου> παιδιά σε διάλειμμα σχολείου. από το κινητό στο blind chat και παίζανε. Έλα να δει τι γίνεται στο blind chat. Εγώ το είδα γιατί είχα κάνει ομιλία στο σχολείο. Και σου λένε: Μίλα με κάποιον, όποιον να είναι. Που αυτό, ο να είναι, μπορεί να είναι βιαστή, να έχει ένα να. αρκουδάκι, να έχει ένα παιδάκι, να έχει ό,τι θέλει. Μα, ως εγώ σα ρωτάω: Αν έχω ανωνυμία, πώ θα ελέγξω. Okay. Γίνεται okay. Την, στην Ελλάδα το 2022, 2022 okay. να έχω ανωνυμία οπουδήποτε όταν διακυβεύεται okay. σεξουαλική σχέση, προσωπική σχέση, επαγγελματική okay. σχέση okay. έγκλημα. Ούτε τον όχι, ναι. λοιπόν, Να ξέρετε πάμε ότι πάμε το όχι βέβαια εποκάσεις. που λέτε Βάλτε. δεν ισχύει. Οι άλλοι δεν το πιστεύουν και δεν το στηρίζουν. Βάλτε... Και υπάρχουν και θεσμικοί φορεί που δεν Βάλτε... στηρίζουν. Ναι, το ξέρω. Είναι έτσι. Βάλτε λοιπόν μία τελεία σε αυτό. Θέλει πολύ... Είναι ένα πολύ ευαίσθητο όριο και πλαίσιο η ανωνυμία στο διαδίκτυο. Εντάξει, γιατί υπάρχουν, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, ότι υπάρχουν χώρε τώρα, ανοίγεται τη συζήτηση και δεν είναι καλό. Ναι, όπως όπω το Ιράν, α πούμε, καταλαβατέ. Ναι. Όπω το Ιράν, όπω η Τουρκία, όπω η Ρωσία, που αυτή η ανωνυμία μπορεί να βοηθήσει σε κοινωνικέ εξεργέρσει. Και εκεί είναι μια λεπτή γραμμή. Θα σα απαντήσω σε αυτό. Γι' αυτό σα λέω ότι εκεί εκεί τώρα είναι μια συζήτηση δύσκολη. Δεν θέλω να μπω. Θα πούμε λοιπόν, εδώ Αμέσω εικονο... μετά ε... το διαφημιστικό Είναι Πολύ προσεγμένο στο Ιντερνετ. Αμέσω μετά το διαφημιστικό